νησιά έχει εξασφαλίσει η ΕΡΤ. Με τον Γιώργο Σιδέρη θα δούμε τα επίμαχα πλάνα. Γιώργο. Και αν, Αλεξάνδρα, κάποιοι κάνουν λόγο για πτήσεις ρουτίνας, αυτές ακριβώς οι εικόνες τις βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά. Είναι σε χαμηλό ύψος από ό,τι βλέπουμε, είναι στα 2.000 πόδια πάνω από τις Σινούσες, εκεί δηλαδή που έκαναν τις υπερπτήσεις οι Τούρκοι κάτι την Κυριακή, όταν έφτασε και το ελικόπτερο το οποίο μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Αρχικό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο. Βλέπουμε ότι είναι συνεχώς στα σκοπευτικά το τουρκικό F-16. Αυτή είναι η ρουτίνα λοιπόν των Ελλήνων πιλότων, μια ρουτίνα που δεν τους αφήνει βέβαια να μην είναι σε εγρήγορση, διατηρούν την ψυχραιμία τους και φαίνεται καθαρά το ποιος έχει την αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο μέσα από αυτές τις εικόνες που έρχονται σήμερα στη δημοσιότητα. Και οι προκλήσεις συνεχίζονται και σήμερα. Ακριβώς, και σήμερα είχαμε υπερπτήσεις στα 24.000 πόδια, ένα ζεύγος μαχητικών πάνω από τις Σινούσες. Τα ελληνικά μαχητικά βρίσκονται εκεί, υπάρχει κινητικότητα στο Αιγαίο και σε άλλα νησιά και πρέπει να σου πω κλείνοντας ότι είναι πολλές οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες πολεμικής αεροπορίας στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου, γεγονός που φαίνεται ότι εκνευρίζει.